Εκτός από την οικονομία, η προσφυγική κρίση είναι το άλλο μεγάλο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τη συνένεση του πολιτικού κόσμου για τους δύσκολους χειρισμούς. Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Μουζάλας έχει ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών και ενημέρωσης με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκόπους ο φράχτης του Εύρου, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκας. Ο φράχτης, είπε ο κύριος Τόσκας μιλώντας στο Μέγκα, καλύπτει τα 12 χιλιόμετρα χερσαίο σύνορο με την Τουρκία και η παρουσία του δεν εκτρέπει τους πρόσφυγες σε άλλα σημεία. Επιπλέον εξέφρασε τον προβληματισμό του για το τι θα συμβεί εάν η Ελλάδα ανοίξει έναν διάδρομο και στη συνέχεια άλλες χώρες κλείσουν τα δικά του σύνορα. Αναγνωρίσουμε την τεράστια τραγωδία που συμβαίνει στα νερά του Αιγαίου και να αναγνωρίσουμε και την τεράστια υποκρισία από πλευράς χωρών της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κοιτάζουν να ξαναγυρίσουν τα πράγματα στο Δουβλίνο 2, δηλαδή στο ότι η πρώτη χώρα υποδοχής έχει και την κύρια ευθύνη. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε αποθήκη ψυχών. Εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Πλην όμως πρέπει να δούμε, εάν ανοίξουμε εμείς ένα διάδρομο, τι θα γίνει με τους φράχτες παραπάνω. Μήπως κλείσουν οι άλλες χώρες τα δικά του σύνορα. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης πρότεινε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χερσαίου διαδρόμου που θα ξεκινάει από την Ελλάδα και θα καταλήγει στη Βόρεια Ευρώπη, προκειμένου να διευκολυνθούν και να μετακινηθούν με ασφάλεια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Να δημιουργούσαμε έναν χερσαίο διάδρομο που να διευκολύνει με μια ευρωπαϊκή όμως συμφωνία, αιγίδα και μηχανισμό ελέγχου την ροή προσφύγων προς τις ευρωπαϊκές χώρες διαξηράς. Έτσι και μόνον έτσι, ως τμήμα μιας ευρωπαϊκής λύσης, θα είχε νόημα το να ανοίξει σε κάποιο σημείο ο φράχτης του Εύρου. Γιατί αν είναι να ανοίξει ο φράχτης του Εύρου και μετά στην επόμενη χώρα να υψωθούν ένας, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φράχτες, δεν θα έλυναμε το πρόβλημα των προσφύγων. Το μόνο που θα κάναμε πάλι, είναι πάλι Ελλάδα θα έχει την καυτή πατάτα. Να εγκλωβίζαμε πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ο κύριος Παπαδημούλης χαρακτήρισε επίσης ντροπιαστικό φαινόμενο τη στάση που τηρούν στο προσφυγικό ανατολικά κράτη νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι αποτελεί ιστορικό παράδοξο χώρες που έζησαν προσφυγιά και υπέφεραν αποτύχει να υψώνουν τώρα τύχη. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής ενημέρωσε για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών Βασίλη Λεβέντη. Έχει φτάσει η ώρα με τη συμβολή της Ευρώπης να οργανωθεί σωστά η υποδοχή, η καταγραφή, η περίθαλψη, η μετεγκατάσταση των προσφύγων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και η συνθήκη του Δουβλίνου να αναθεωρηθεί. Βουλιάζει Λέσβος από τους πρόσφυγες, ενώ έχει δημιουργηθεί και ένα επιπλέον ζήτημα με τα θύματα των ναυαγίων που πρέπει να ταφούν, καθώς τα κημητήρια δεν είναι αρκετά, Ηλία Μαραβά. Τα νέα ευτυχώς στο θέμα αυτό είναι, να το πούμε, θετικά. Έχουμε την εξασφάλιση χώρου, ο οποίος όμορου του υπάρχοντος νεκροταφείου. Το ίδρυμα το οποίο την διαχειριζόταν έχει στην κατοχή του αυτό το χώρο, τον παραχωρεί. Έτσι είναι ζήτημα πλέον. Εμείς βλέπουμε τα πλάνα τα οποία έδωσε το λιμενικό, είναι από την επιχείρηση διάσωσης η οποία και έγινε στο Μόλυβο. Πραγματικά οι εικόνες αυτές δείχνουν τόσο το μέγεθος του ναυαγίου με εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στο νερό, όσο και τις προσπάθειες των ανδρών του λιμενικού, καθώς επίσης και των Ισπανών ναυαγοσωστών. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη ομάδα την είχαμε παρουσιάσει και με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Τα παιδιά αυτά σώζουν εκατοντάδες ζωές σε καθημερινή βάση. Τώρα πες μου για την εξέλιξη που μας έλεγες, Ηλίας, ό,τι αφορά στα κημητήρια. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα των ταφών. Αυτή τη στιγμή και ευτυχώς που ήρθε το ειδικό κοντέινερ ψυγείο, ώστε να φιλοξενηθούν οι σωροί 55 συνολικά προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Μυτιλήνης, θα πραγματοποιηθούν οι ταφές κανονικά εφόσον επεκταθεί το νεκροταφείο και διαμορφωθεί ο χώρος δίπλα σε αυτόν που ήδη έχει παραχωρηθεί μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Λέσβου. Έχει παραχωρηθεί στα φιλανθρωπικά καταστήματα τα οποία είναι και διαχειριστές του νεκροταφείου. Να βάλουμε μόνο έναν αστερίσκο σε περίπτωση που κολλήσει το θέμα γραφειοκρατικά, χρειάζεται ειδική άδεια, ενώ το κόστος της επέκτασης δεσμεύτηκε ότι θα το αναλάβει ο Δήμαρχος Λέσβου. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα, να το πω έτσι απλά, έχουμε μια διέξοδο σε μια υπόθεση
μακάβρια σε μια υπόθεση που δεν μπορούσε να περιμένει. Φανταστείτε τι θέμα θα είχαμε εάν μέσα σε όλο αυτό αναγκαζόμασταν να διαχειριστούμε και μια τέτοια κατάσταση. Συνεχίζουν και σήμερα και έρχονται πρόσφυγες Ηλία στο νησί. Η σημερινή μέρα λόγω της καλοκαιρίας καταγράφεται ως μία με τον υψηλότερο αριθμό αφήξεων. Mm-hmm. Είναι πάνω από 6.000 μέχρι αυτή τη στιγμή που έχουν αφηχθεί. Βεβαίως η καλοκαιρία συνεχίζεται και αύριο. Αναμένεται λοιπόν η ροή, η προσφυγική, να συνεχιστεί. Τώρα πάμε στους αριθμούς. 7.800 σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου είναι στο νησί. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κλείσει εισιτήρια και περιμένουν ή περίμεναν να λήξει η απεργία των ναυτικών αύριο τα ξημερώματα για να αναχωρήσουν από το νησί. Δεν είναι, λέγαμε, και τόσο θετική εξέλιξη, τουλάχιστον ως προς την συμφόρηση του νησιού. Το γεγονός ότι. Γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν θα λήξει η απεργία αυτή. Ακριβώς, θα είναι για άλλες 48 ώρες. Δεν θα λήξει. Μάλιστα, δεν εξαιρούνται τα πλοία τα οποία μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα έχουμε τους αριθμούς να ανεβαίνουν λογικά τις επόμενες ημέρες και αναμένουμε εάν θα υπάρξει κάποια λύση ή θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως θα εξαρτηθούν πολλά από τον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών που θα έχουμε ως αφήξεις αύριο στο νησί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ηλία. Χιλιάδες πρόσφυγες λοιπόν θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα νησιά για τουλάχιστον 48 ώρες ακόμα, καθώς η ΠΙΝΙΟ Νίκο Καπόγλη αποφάσισε συνέχιση της πανελλαδικής απεργίας της. Ναι, αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Αποφάσισαν οι ναυτικοί με νέα απεργία, η οποία θα ξεκινήσει λοιπόν τα ξημερώματα Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί και θα λήξει στις 6 το πρωί της Παρασκευής. Μέχρι τότε λοιπόν μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, όχι μόνο σε επίπεδο. Πάντως Νίκο, πόσο έτσι δεν εξαιρούνται οι μετακινήσεις ό,τι αφορά στους πρόσφυγες? Επειδή είναι κάτι εντριάν που ρωτήσαμε και εμείς τους συνδικαλιστές, συνδυάζανε αρκετές ώρες τη μέρα, αυτό που λένε και εκτιμούν οι ίδιοι είναι ότι δεν είναι τόσο, και σας μεταφέρω ακριβώς την έκφραση και την πρόταση, ότι δεν είναι τόσο δραματικές οι συνθήκες στα νησιά, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, και οι ίδιοι βρίσκονται σε μια ανοιχτή επικοινωνία, πραγματικά ανοιχτή επικοινωνία, όπως μας είπαν, με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους μεταφέρουν από εκεί την εικόνα. Οι ίδιοι λοιπόν κρίνουν ότι δεν είναι τόσο τραγικές οι συνθήκες και οι εικόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα κέντρα υποδοχής στα νησιά, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Λέρο και στα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και αποφάσισαν να μην εξαιρεθούν τα πλοία αυτά, να μείνουν και αυτά δεμένα. Μιλάμε για τρία πλοία, μιλάμε για το Blue Star Patmos, μιλάμε για το πλοίο Ρεσένς Βενζέλος και μιλάμε για το ταχύτητο το Terra Jet. Είναι αυτά τα τρία πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια όλους αυτούς τους μήνες από το Ανατολικό Αιγαίο προς τον Πειραιά και ανάποδα, μεταφέροντας εδώ τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο κέντρο της χώρας. Να σου πω λοιπόν ότι κλείνοντας, ότι η πληροφορία είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει και μια συνάντηση αύριο με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, δηλαδή με τον κύριο Δρίτσα της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΙΝΙΟ, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, μαθαίνουν τουλάχιστον από πλευράς Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά, μένει σε κρεμότητα κάτι τέτοιο, δεν είναι σίγουρο τι θα πραγματοποιηθεί. Και η ΠΙΝΙΟ εκτιμά ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση στη χθεσινή συνάντηση που αφορά βέβαια τα αιτήματά του που έχουν να κάνουν τόσο με τον ΝΑΤΑ αλλά όσο και με τα θέματα των πληρωμάτων των πλοίων της αυτοπλοίας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Νίκο, απάντηση στο ερώτημα γιατί η Γερμανία δεν κλείνει τα σύνορά της στους πρόσφυγες, έδωσε η Άγγελα Μέρκελ και υποστήριξε Γιώργο Παπά ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ένοπλες συγκρούσεις στα Βαλκάνια. Ναι, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να προκληθούν και εμπόλεμες συνθήκες στα Βαλκάνια εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, είπε η Μέρκελ μιλώντας σε κομματική εκδήλωση. Παρέπεμψε στο παράδειγμα της Ουγγαρίας που έκλεισε τα σύνορα με τη Σερβία. Δεν θέλω να προκύψουν εκεί πάλι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις. Το κλείσιμο των σύνορων δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, είπε η Μέρκελ. Σήμερα, Ανδριάννα, μιλώντας στο Σύνδεσμο Γερμανικών Βιομηχανιών, η Μέρκελ είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να δείξει μικροψυχία. Εάν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, η Ευρώπη θα βρεθεί και πάλι σε μεγάλο κίνδυνο, είπε η Μέρκελ στους 1.200 μάνατζερ της γερμανικής βιομηχανίας. Όσοι σήμερα σκέφτονται ότι δεν θα πληγούν, θα υποστούν αύριο με κάποιο τρόπο τις συνέπειες, έστω και αν έχουν τη μορφή της αμφισβήτησης της ενότητας της Ευρώπης.
Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσπάθεια, είπε η Μέρκελ, που θα συμπεριλαμβάνει και γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε ειδική συμφωνία. Μίλησε στο ίδιο συνέδριο και ο αντικαγκελάριος, ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, πρόεδρος του S5, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, και για τη Γερμανία είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν εδώ, αλλά η ταχύτητα της εξέλιξης αυτής. Χρειάζεται αισιοδοξία και ρεαλισμό, είπε ο Γκάμπριελ. Μάλιστα, να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε η Γερμανίδα καγκελάριος και θα επανέλθουμε να μας πεις και για τα όσα είπε σε ό,τι αφορά στο ελληνικό ζήτημα. Entwickelt, indem die Außengrenzen zu schützen waren und die Länder, in denen die Flüchtlinge ankamen, an den Außengrenzen hatten, diese Flüchtlinge auch aufzunehmen und nicht nur zu registrieren, sondern auch die Asylanträge zu bearbeiten und zu entscheiden. Jetzt merken wir, dass dieses System des Außengrenzenschutzes nicht funktioniert. Das Pendant auf der Seite Griechenlands, die Türkei, ist ein Land, in dem im Augenblick der Flüchtlingsdruck sehr hoch ist und außerdem die Illegalität auf der Ägäis herrscht. Also wir haben keine legale Behandlung, sondern eine illegale Einwanderung. Und unilateral Küsten zu schützen, ist nicht ganz so einfach. Und insofern brauchen wir jetzt hier neue Antworten. Und die neuen Antworten heißen, alles daran setzen, mit Hilfe unserer Nachbarn Außengrenzen zu schützen. Und die zweite Antwort heißt, selbstverständlich kann ein Land an der Außengrenze nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Und deshalb brauchen wir eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa.